η οποία χθες μας είχε δώσει ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε ποτέ. Μίλησε στην Εσπρέσο. Αντί να μας πάρει ένα τηλέφωνο, μίλησε στην Εσπρέσο. Δεν μας πήρε τελικά τηλέφωνο. Ποτέ. Λοιπόν, μίλησε στην Εσπρέσο και από ό,τι βλέπω εδώ στην καλή συνάδελφο, στην Ταριάννα την Παπά, η οποία τη ρώτησε τι έγινε, βρε κορίτσι μου, γιατί χθες η Κατερίνα ήταν έξαλλη μαζί σου. Εντάξει, δεν ήσουν και πολύ έξαλλη, μια παρατήρηση έκανες. Μου πέρασε μετά. Σου πέρασε, ναι. Θα τη ξαναμιλήσω με τη δω. Καλά, αυτή είναι, σαν τη Σπυροπούλωτα στην προηγούμενη φορά. Η Ζωή, λοιπόν, Ζωή Τζάνι τη λένε την κοπέλα, ναι. Απάντησε λοιπόν στην Εσπρέσο για το τι συνέβη. Λέει η κοπέλα ότι με κάλεσαν να εμφανιστώ στην εκπομπή ως γυμνάστρια με σκοπό να μιλήσω καταρχάς για τη δουλειά μου και κατόπιν για τα προσωπικά μου. Έτσι, εντάξει, σωστό. Η επίσημη πρόσκληση ήταν για τα επαγγελματικά μου. Είπε η όμορφη personal trainer. Και συνέχισε. Δεν έφτασε ποτέ στο στούντιο. Γιατί, ακούστε το λόγο. Δυστυχώς κοιμήθηκα. Τόσο απλό. Είχα βάλει το κινητό. Είναι η δεύτερη φορά μας που κοιμάται. Ναι, τι λέει, μπαίνει ο ύπνος. Παιδιά, εγώ μπορώ να το. Για συνέχιση. Είχα βάλει στο κινητό μου. Το κινητό μου στο αθόρυβο και έτσι δεν άκουσα ποτέ την αφύπνιση ούτε τις κλήσεις των συνεργατών της εκπομπής. Δεν το έκανε επίτηδες. Ωραία, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι το έκανε με κακή πρόθεση και δεν θέλαμε κι εμείς να τις αναχωρήσουμε. Απλά γενικότερα, παιδί μου, θα μπορούσε να μας πει: εγώ δεν ξυπνάω ποτέ πρωί, δεν θέλω να έρθω. Ωραία, Κατερίνα, όταν δίνεις ένα ραντεβού σε καλή μια εκπομπή και σου δεν είναι και ο πιο υπεύθυνο. Θα βάλεις τον απαυτό σου κάτω, θα σηκωθείς, δεν θα βάλεις το κινητό στο αθόρυβο, θα το βάλεις να έχει πολύ θόρυβο και θα βάλεις και το ξυπνητήριο σου κάτω. Μου, δεν είναι όλοι άνθρωποι είμαστε εγώ και εσύ και τα παιδιά. Δεν πρέπει να έχεις και μια συνέπεια και ω καλεσμένο πρέπει να έχεις μια συνέπεια. Συγγνώμη, περιμένετε, παιδιά, άκου να σου πω κάτι. Καλά κάνεις σαν παρουσιάστρια και τη δικαιολογεί. Έχει στήσει δύο φορές και στις δύο φορές είναι δικαιολογία. Δεν έχω το πεντάχρονο που θα καθίσω έχει να το δίκιο. Ξυπνήσω ώρα και να του πιάσω και να το αγκαλίτσα και να του λέω έλα αγάπη μου να πάμε στο σχολείο, έλα αγάπη μου να πάμε στο σχολείο. Λοιπόν, τα παιδάκια που δεν μπορούν να σηκωθούν. Λοιπόν, είναι ολόκληρη γυναίκα, είναι επαγγελματίας και εδώ δεν θα ερχότανε για να δούμε τις μπούκλες της, ούτε το χρώμα το ξανθό της. Θα ερχότανε για να διαφημιστεί. Άρα πρέπει να κοιτάει και τη δουλειά της. Και η δουλειά της είναι να σηκώνεται και πρωί. Το καταλαβαίνω. Απλά μου είναι λίγο αδιάφορο αυτό ήθελα να σας πω πριν, διότι δεν το βλέπουν όλοι όπως εμείς. Κάποιοι σου λένε, δεν βαριέσαι και τι έγινε, μπορεί αυτή εκεί πέρα να κάθονται, ετοιμάζουν μια σκαλέτα και να τις εκθέτω. Να εκθέτω δεκάτομα, αλλά δεν με νοιάζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μην πάτε πουθενά. Ερχόμαστε, έχουμε κι άλλες εξελίξεις στο Survivor και εννοείται έντονα τηλεοπτικά, γιατί έχει αρχίσει αυτή η περίοδος και μυρίζει πολύ τηλεοπτικό. Πάμε, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά.